ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ο Κάς στην περιοχή πήγε για το σούτ, η μπάλα κόντραρε. Ο Κοστόφ πέρασε, πάει για το σούτ. Πέρασε η μπαλά, ο Κοστόφ θα την στείλει απέναντι παράλληλα από την εστία του Βεσελόφσκι και εκεί ήταν μόνο ο Σεργίου. Ο Σέι τώρα για την Νέα Σαλαμίνα. Πάσανε πολύ καλή για τον Ντανίλο. Έχει ευκαιρία η Νέα Σαλαμίνα. Το σούτ από τον Ντανίλο έξω. Αυτή είναι ξεκάθαρη φάση, πρώτη για τους γηπεδούχους. Στο τρίτο λεπτό με τον πρώτο σκόρερ τους. Στέλνει την πάσα απέναντι για τον Οσέι. Το σούτ από τον Οσέι, μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Χείρισε μια φιλόδοξη προσπάθεια με βολέ. Βγήκε η άμυνα προσωρινά, ωστόσο, γιατί επιμένει με τον Κομφέ. Η Νέα Σαλαμίνα, η παλιά απέναντι. Ο Ντανίλο την κεφαλιά έξω. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία από τον σέντερ φορ της Νέας Σαλαμίνας. Σεργίου θα στείλει την σέντρα στην περιοχή. Ο Ντανίλο κάνει μια εντυπωσιακή προσπάθεια. Αλλά η μπάλα φεύγει έξω. Τρίτη τελική από τον σέντερ φορ της Νέας Σαλαμίνας χωρίς να ευστοχίσει. Σέντρα του Βαρέλα με δύναμη. Ο Σέι στην φάση 1-0 η Νέα Σαλαμίνα στο 27ο λεπτό. Με την εξαιρετική δυνατή πάσα από τον Βαρέλα στην περιοχή, ο Σέι κάρφωσε στην κυριολεξία την μπάλα στην εστία του ανήπορου να αντιδράσει Τσούπιτς και Ολυμπιακού του Τσούπιτς. Ξανά και ξανά το πολύ ωραίο γκολ της Νέας Σαλαμίνας. Το τρίτο του ο Σέι στο φετινό πρωτάθλημα. Δώσει στον Σάλι. Προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή και κάνει το σούτ και σημειώνει το 1-1. Να λοιπόν η απάντηση του Ολυμπιακού στο 32ο λεπτό με τον Έντκαρ Σάλι. Με το δυνατό σούτ λίγο έξω από την περιοχή να νικά τον Βεσελόφσκι. Έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη τελική προσπάθεια της ομάδας του Γιαννεύσκι. Άργησαν να τον μαρκάρουν, να τον κλείσουν οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας, σημειώνοντας το δεύτερο του γκολ με τη μαυροπράσινη φανέλα στο φετινό πρωτάθλημα. Ανδρέα Οδυσσέως. Έπαιξαν γρήγορα. Με ο Σέι και του Βεντρού, ο Σέι θα στείλει την σέντρα για τον Ντανίλο που κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι στα χέρια του Τσούπιτς. Κατέληξε η μπάλα. Ο Καμ πήγε στην αντίπαλη περιοχή. Έπεσε κάτω, έχουμε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο 51ο λεπτό. Σε αυτή την ατομική ενέργεια του Κα. Εδώ Κα μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή, έβαλε το πόδι, τον βρίσκει κάτω χαμηλά. Έτοιμος λοιπόν ο Κουστάβο. Εκτελεί το πέναλτι, αποκρούει ο Βεσελόφσκι και διατηρεί το 1-1. Σέντρα στην περιοχή από τον Σάλι, κεφαλιά, νέα απόκρουση από τον Βεσελόφσκι, σταθερά μάλλον μάζεψε την μπάλα στην κεφαλιά του Κοστόφ. Στερεί από τον Ολυμπιακό το δεύτερο γκολ. Πολύ καλή η επέμβασή του. Κατέβασε στην περιοχή του Ολυμπιακού, βρήκε τον Οσέι, πέρασε από τον Μίλετη. Στο γύρισμα ο Βάγνερ δεν θα προλάβει. Αυτή είναι πολύ καλή στιγμή για τη Νέα Σαλαμίνα. Στο προσκήνιο και πάλι η Νέα Σαλαμίνα. Με παλιά του Κομφέ προς τον Οσέι. Αμέσως στο γύρισμα από κοντά ο Κρεάν δεν μπορεί. Μπάλα φεύγει έξω. Ήταν υποπίεση η προσπάθεια που επιχείρησε ο Γάλλος. Μπαίνει στην περιοχή έχοντας απέναντι τον Σεργίου, τον απέφυγε. Το σούτ ωστόσο δεν απειλεί τον Βεσελόφσκι. Μπάλα φεύγει έξω. Σαντάνα είναι. Έδωσε την πάσα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό το γύρισμα. Ο Μάντζης 2-1. Χρυσή αλλαγή του Γιαννεύσκη. Ο Βασίλης Μάντζης. Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Φτάνει στην επίτευξη του 7ου του τέρματος. Έχει αρκετό καιρό να σκοράρει. Μέσα από μια γρήγορη αλλαγή της μπάλας στην αντίπαλη περιοχή στο 80ο λεπτό. Στον Μάντζη. Από τον Πεκλιβάνη. Οι δύο αλλαγές του Γιαννεύσκη συνδυάστηκαν άψογα. Ο Πεκλιβάνης δίνει έτοιμο γκολ στον Μάντζη. Στέλνει την μπάλα στην κενή εστία. Και έτσι ο Ολυμπιακός φτάνει στο 1-2 και πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη. Στερα από πάρα πολύ καιρό, 27 Νοεμβρίου είχε κερδίσει για τελευταία φορά την ομάδα που άρχισε το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά στη δημιουργία φάσεων δυσκολεύεται πολύ. Για να δούμε τώρα τον Ντανίλο στην περιοχή να πετυχαίνει τον γκολ. Ισοφαρίζει η Νέα Σαλαμίνα, ο πρώτος της σκόρερ χτυπά ξανά. Ο Ντανίλο πετυχαίνει το 1ο του γκολ. Βλέπετε από ποιο σημείο ξεκινά την στιγμή που του δίνεται η πάσα και είμαι βέβαιος ότι θα ελεγχθεί η φάση από το VAR. Είναι μια οριακή φάση. Πλήρης ησυχία. Όλοι περιμένουν. Ακυρώνεται τον goal, offside. Εδώ ξανά.
είναι η κόκκινη γραμμή που μετρά. Το πόδι του Ντανίλο, το γόνατο του Ντανίλο είναι ουσιαστικά κάποια εκατοστά πιο μπροστά σε σχέση με τον τελευταίο αμυντικό. Θα την κρατήσει, θα δώσει στον Νοσέι. Θα στείλει την παλιά απέναντι για τον Βάγνερ που ανέβηκε, κέρδισε μεν την κεφαλιά. Ήταν καλά μαρκαρισμένος από τον Ψάλτη και έτσι δεν μπόρεσε να βάλει δύναμη. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.